Επιστρέψαμε εδώ στον Aegean Voice και τον 7,5 τη φωνή του Αιγαίου. Είμαστε στην εκπομπή Γκόλεση Σέντρα εμείς και όπως σας είπαμε και πριν, είναι μια προσφορά της Βερόνης Γιάκοψης κατασκευαστικής. Σας αναφέραμε όμως ότι έχουμε και ένα καλεσμένο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων. Είναι ο κύριος Ειρηναίος Φρέρης, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Δεν βρέχει εκεί? Όχι, όχι, έχει συννεφιά, έχει μια έτσι έντονη, θα έλεγα, επιθυμία να βρέξει, αλλά δεν το βλέπουμε. Έχει επιθυμία όμως, αυτό είναι καλό. Έχει, ναι, έχει. Εντάξει, γενικά έχει βρέξει αυτές τις μέρες, γιατί ξαφνικά εδώ στην Άξο έβρεξε και πάθαμε ένα σοκ. Είχαμε χρόνια να δούμε τόσο συχνή βροχή. Έβρεχε, αλλά όχι τόσο έντονα. Έκανε κάποιες έντονες βροχοδόσεις την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες έφεραν και κάποια προβλήματα σε κάποια κτίρια εδώ, ετοιμόρροπα που έχουμε στο νησί. Ελπίζω να μην έπεσε τίποτα, να χτύπησε κανένας, όχι έτσι? Όχι, κανένας δεν χτύπησε, αλλά κάποια πέσανε, ξέρω. Πέσανε, έτσι. Αναμενόμενο. Ωραία, πρέπει να τα φτιάξουμε όμως. Σιγά 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 πρέπει να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό. Λοιπόν, μαζί με τον Σπύρο το Μάκαρη είμαστε εδώ πέρα, να μας πείτε 2-3 πραγματάκια. Πώς είδατε την σεζόν που κινείται μέχρι τώρα, πώς είδαμε και όλη η διαδικασία του κυπέλου? Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, να δούμε και τώρα. Τι έγινε στον ημιτελικό? Καλησπέρα και στο καλησπέρα, καλησπέρα, πρόεδρε. Συγχαρητήρια και άλλη μια φορά για το έργο που επιτελείται, ανελιπώς θα έλεγα. Σε όλα τα γήπεδα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε, αυτό που είδαμε, είδαμε σίγουρα μια πολύ, θα έλεγα, ανταγωνιστική χρονιά. Δεν έχει τόση σημασία που ο Αοσύρου ξέφυγε κάποιους βαθμούς. Ίσως νωρίς, αλλά όλοι από πίσω πραγματικά ήταν πολύ ανταγωνιστικοί τα περισσότερα σωματεία. Ακόμα και τα τρία τελευταία που ναι μεν δεν είχαν κίνητρο, αλλά πραγματικά τα έδιναν όλα σε όλους τους αγώνες. Έτσι, και μεταξύ τους, αλλά και κυρίως με τους επίδοξους σε εισαγωγικά πρωταθλητές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έψαχνα σε κάθε παιχνίδι την νίκη. Και φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι ακόμα. Όσον αφορά το μαθηματικό κομμάτι. Όχι, σίγουρα δεν έχει ξεκαθαρίσει και μακάρι δηλαδή μέχρι το τέλος να πάει έτσι, να έχει έντονο ενδιαφέρον. Όπως και ενδιαφέρον θα έχει και ο τελικός που σίγουρα, γιατί σίγουρα πιστεύω θα είναι και η επόμενη ερώτηση αυτή, κάνω πάσα μόνος μου, ότι δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες, οι πιο ανταγωνιστικές και οι πιο, θα έλεγα, πολύ νίκη στο θεσμό του κυπέλου, έτσι είναι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι και ο Ομικών, ναι, βέβαια. Είναι και ο Ομικών, ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Οι τρεις είναι αυτές, εντάξει. Δύο λοιπόν από αυτές είναι στο φετινό τελικό. Μάλιστα. Αποκτά ένα επιπλέον κίνητρο και για τον Παναξιακό, ο οποίος έμεινε κάπως πίσω φέτος στο θεσμό του πρωταθλήματος. Και σίγουρα αυτό θα το κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το συγκεκριμένο, θα έλεγα, παιχνίδι. Είχε στόχο το κύπελο, ναι, έτσι. Ο Άσυρο πολλά χρόνια κυνηγάει τον double. Στόχο, ναι, ναι, Παναξιακό στο κύπελλο, άρα ιδιαίτερα ενδιαφέροντας ο τελικός. Έτσι ακριβώς. Και έχοντας... να διευκρινίσω όσον αφορά τη μέρα και την ώρα, γιατί αν θυμάστε και πέρσι το ζήσαμε πάλι αυτό, γιατί ορίστηκε πρωί ο τελικός. Δυστυχώς το ζούμε συχνά. Ήταν η ομάδα της Σαντορίνης, έπρεπε οι άνθρωποι να έρθουν να φύγουν νωρίς, ο Άσυρου να φύγει απόγευμα. Θυμάστε πάλι, περάσαμε όλη τη βδομάδα να ασχολούμαστε με τη μέρα και την ώρα. Όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι παιχνίδια σκοπιμότητας. Δεν οδηγούν κάπου, έτσι. Εγώ θα ήθελα περισσότερο, όπως η Λάβαρα βρήκε με τον Παναξιακό σε μια δύσκολη έτσι, συγκυρία που προέκυψε και μόνοι τους βρήκαν και την ημερομηνία και την ώρα και μάλιστα και με τη βοήθεια μια τρίτης, αν θυμάστε καλά. Κάπως έτσι έπρεπε να γίνει και αυτό. Τώρα, ο αρχικός ορισμός έγινε για Σάββατο απόγευμα, αλλά δύο σημαντικοί παράγοντες. Ο ένας είναι ότι ο Παναξιακός έκανε έτοιμα να παίξει την Κυριακή, που βέβαια πάντα προτιμάς την Κυριακή να γίνει ένα παιχνίδι τέτοιο. Σίγουρα. Και υπήρχε και η δυνατότητα της αυθημερών μετακίνησης, όπως υπήρχε πέρσι του Αοσύρου, αν θυμάστε, και υπήρχε η γκρίνια από τον Παθηραϊκό. Κάτι τέτοιο έρχεται συσσαγωγικά πάλι να το πληρώσει ο Αοσύρους φέτος, που δεν έχει την δυνατότητα της αυθημερών μετακίνησης. Και αντί να βγούμε όλοι σαν Συριανός, τώρα μιλάω, και να φωνάξουμε για τα πλοία, τις συγκοινωνίες και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει κακό στον τόπο μας, βγαίνουμε τώρα να πούμε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και γνωριμίες και φιλίες και συμφέροντα και οτιδήποτε άλλο, και άλλαξε μέρα και ώρα, ξέρω εγώ, ο τελικός και έγινε την Κυριακή.
Αυτό πραγματικά με λυπεί. Απ' την άλλη βέβαια με χαροποιεί, γιατί ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχε βγάλει ανακοίνωση κατά της ΣΕΠΣΑ, αν κοιτάξετε στατιστικά, για ορισμούς, για διαιτησίες και οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό κάπου ίσως δείχνει στατιστικά και μαθηματικά, το είπα και στο Σπύρο Χάρη το λεγόντας το μεσημέρι, ότι εφόσον καταφέρεις και διαμαρτύρονται όλοι, δηλαδή... Κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ναι, κάνεις, ίσως κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είναι ένα λόγο που το χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά. Δίκαια, δηλαδή, έτσι, δεν αυτό είναι το κυριότερο. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι εξέφραζαν την επιχειρημία παράγοντες πραγματικά που υπηρέτησαν το ποδόσφαιρο, όπως είναι ο κύριος Μαργαρίτης ως αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού. Πιστεύουμε ότι θα είναι και η κυρία Λιβαδάρου στον αγώνα, έτσι να μας θυμίσει με την παρουσία της, ο δήμαρχος Πάρου. Ο υπεύθυνος εκεί αθλητισμού της ΠΑΡΟ, έτσι, που οι άνθρωποι θέλουν να παραβρεθούν στο τελικό, να δώσουμε μια άλλη νότα, έτσι θα έλεγα, πιο επίσημη, πιο επίσημη, πιο γιορταστική. Θα συμμετάσχει και ο ΠΑΡΟ εκεί με τις ακαδημίες του, ξέρω εγώ, με την εμφάνιση των παιδιών, ίσως και με κάποιο παιχνίδι πριν, έτσι κάπως έτσι να δώσουμε μια τόνο γιορταστικό και όχι φανατικό, δηλαδή. Άρα δεν παίζει ρόλο η ώρα, θα έλεγα, και η μέρα. Έτσι κι αλλιώς ο Αοσύρου, όπως έγινε ο ορισμός, έγινε για Σάββατο το απόγευμα που θα είχε την διανυκτέρευση. Τώρα όπως έγινε, από ό,τι βλέπω και διαβάζω και εγώ και διαβάζω και σε εσάς, ανακοίνωση ότι βρέθηκε και σκάφος να μεταφέρει αυθημερών την ομάδα. Εντάξει, τώρα ας δώσουμε όλοι, θα έλεγα, τα χέρια. Εντάξει, να ναι, δίνουμε τόπο στην οργή και πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα και τίποτα άλλο. Πάμε για ένα τελικό γιορτή. Πραγματικά. Παίζουν δύο πολύ, θα έλεγα, ανταγωνιστικές ομάδες. Το έχουν δείξει και στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα ουδέτερο γήπεδο και φιλικό γήπεδο, όπως είναι το φιλικό νησί, μάλλον, όπως είναι το νησί της Πάρου. Οπότε ας το χαρούμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και πραγματικά ο καλύτερος σας κερδίσει, έτσι. Σωστά. Και μακάρι ένας από τους δύο να συνεχίσει και στο θεσμό και να πάει και καλά, αν τα καταφέρει, γιατί βέβαια είναι δύσκολο και οικονομικά, αλλά και με τα άλλα σωματεία που θα συμμετέχουν. Σίγουρα είναι και καλύτερα, πιο ανταγωνιστικά τα άλλα σωματεία, έχοντας περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά, αν είστε ικανοποιημένος από το όλο πρωτάθλημα κύπελλο με τον τρόπο που γίνεται, ή αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, έχοντας την εμπειρία των δύο του προηγούμενης χρονιάς. Των δύο ετών που πέρασα. Μπράβο, σίγουρα αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θετική πρόταση. Έτσι. Ναι. Και αυτό όχι μόνο σε μια συνέλευση που γίνεται, ακόμα και σε καθημερινή εβδομαδιαία βάση που μιλάω πραγματικά σχεδόν με όλα τα σωματεία και τους προέδρους. Σε πολύ καλό κλίμα και φιλικό τόνο. Και ό,τι είναι θεμητό να γίνει και προς όφελος του ποδοσφαίρου, πραγματικά γίνεται. Ή από θέμα μετακινήσεων, ή από αγώνες να είναι διπλοί, δηλαδή μετακινείται μια ομάδα σε ένα νησί μακρινό με δύσκολη συγκοινωνία να κάνει δύο αγώνες, ένα τη μία μέρα, ένα την άλλη. Έτσι βλέπετε να υπάρχει ένας ελιγμός και να μην είναι αυστηρά το πρόγραμμα να λέμε αυτό πρέπει να γίνει και τίποτα άλλο. Βέβαια πάντα με τη συγκατάβαση το γηπεδούχο σωματείων. Δηλαδή θα βλέπατε την προοπτική να γίνεται ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη Άνδρου Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη και να κατέβει η ομάδα της Άνδρου π.χ. και να παίξει δύο παιχνίδια στη Σαντορίνη και να γυρίσει και να μην ξαναπαίξει άλλη φορά. Έτσι ακριβώς, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε η ομάδα της Άνδρου εδώ στη Σύρου, έπαιξε ένα παιχνίδι το Σάββατο με το ένα σωματείο και την άλλη μέρα την Κυριακή το πρωί έπαιξε το άλλο παιχνίδι. Και μάλιστα σε κατηγορίες υποδομών με μικρά παιδιά, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς. Ναι. Το κάνουμε και στο μπάσκετ. Εμείς ή στο βόλι, νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι έτσι, λογικό να γίνεται. Όπως πέρσι είδαμε τον Παναξιακό, φιλοξενήθηκε στη Σαντορίνη ως γηπεδούχος. Έτσι, κάποιοι το παρεξήγησαν. Όμως ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Για μένα. Είστε υπέρ του μοντέλου Α και Β προσωπικά? Σίγουρα είμαι υπέρ, γιατί βλέπετε και από μόνοι σας ότι οι ομάδες έχουν τουλάχιστον δύο ταχύτητες, μην πω και τρεις. Έτσι. Τρεις είναι στην ουσία και τις έχουν ξεχωρίσει, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τρεις κατηγορίες. Ας κρατήσουμε τις δύο με κάποιο τρόπο. Οι ομάδες θα αποφασίσουν το καλοκαίρι στη συνέλευσή τους. Αλλά σίγουρα η μία κατηγορία υποβιβάζει, θα λέγα, το θέμα. Ναι. Θα φέρει ανισότητες μεγάλες. Θα φέρει ανισότητες, αλλά βέβαια εφόσον μας κατευθύνει το ακτοπλοϊκό. Με το ακτοπλοϊκό πώς μπορούμε να βρούμε μια άκρη? Αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, έτσι, πώς το λένε, γεράσαμε και ακόμα τα ίδια. Ναι, μπράβο, εντάξει, και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε ό,τι έχει σχέση με τα νησιά μας, με επικοινωνία και με μεταφορές. Αλλά σίγουρα στον αθλητισμό είναι χαρά μας να βλέπουμε τα πλοία κάθε Σαββατοκύριακο γεμάτα. Ναι.
από αθλητές, γιατί δεν βλέπεις κάτι άλλο να μετακινείται το χειμώνα. Το χειμώνα, ναι, οι αθλητές είναι που κρατάνε τα πλοία και όλη την οκτωπλοεία, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά στη Σύρο εδώ, στην Πάρο, που είναι κέντρο, θα έλεγα, διερχομένων αθλητών, τα Σαββατοκύριακα, λέει αυτή, θα έλεγα, η ποικιλία χρωμάτων που βλέπεις κάθε εβδομάδα στα λιμάνια είναι πραγματικά φοβερό. Ναι, ότι είναι ζωντανό τελικά, οι Κυκλάδες είναι ζωντανές, παιδί μου, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που δίνουν αυτή τη χαρά. Μέσα από τον αθλητισμό, έτσι, και πραγματικά και την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ ο κύριος Λαγωνίδης και τον, τρεις μέρες έμεινε εδώ, δεν το πίστευε αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στα νησιά, δηλαδή να... κυρίως τα μικρά παιδιά, γιατί τέτοιες αγώνες παρακολουθήσαμε, τα μικρά παιδιά να μπαίνουν σε πλοία και είδε μόνο τα αξιόπλοια, έτσι, τα μεγάλα πλοία την πλουστά, δεν είδε τα άλλα, τα δικά μας, τα πιο μικρά, τι τραβάμε πάλι σε εισαγωγικά, για να, τι τραβάνε τα παιδιά για να παίξουν ένα παιχνίδι. Και πάντα με το άγχος να προλάβουμε το πλοίο να γυρίσουμε πίσω. Τι να κάνουμε. Οπότε μας δώσετε πάσα και για το άλλο θέμα, δηλαδή κατευθείαν. Έτσι. Παρόλο αυτό, ο κύριος Λαγωνίδης. Σε καλή κατάσταση σας βρίσκουμε. Ναι, είναι επικοινωνιακός ο πρόεδρος αρκετά. Όχι, εντάξει, πηγαίνει. Όχι, απλά ήταν αυτή τη βδομάδα όλα αυτά τα γεγονότα. Ο κύριος Λαγωνίδης, σε επικοινωνία που είχαμε, τόνισε ότι υπάρχει ταλέντο. Και έτσι του άρεσε όλο αυτό που γίνεται στις Κυκλάδες. Και αυτό που λέτε και εσείς, απόρρισε με το μοντέλο, με όλη αυτή την κατάσταση με τα πλοία κτλ. Αλλά παρόλα αυτά διέκρινε ταλέντο. Και με την πάσα που μας κάνετε, όπως είπε και ο Νικόδημος, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή τη συνεργασία και τις βάσεις της. Ναι, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ αποφασισμένος. Ύστερα από δύο χρονιές που παρακολούθησε τις μικρές ομάδες από κοντά, θα έλεγα, στα τουρνουά που έγιναν στην Αθήνα. Έτσι. Και είδε πραγματικά ότι ξεχωρίζουν οι Κυκλαδίτες αθλητές σε αυτή τη νεαρή ηλικία και έχουν τα φόντα και τις ικανότητες να συνεχίσουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, θα έλεγα. Οπότε αυτό κίνησε την περιέργεια. Διακριτικά παρακολούθησαν και κάποια παιχνίδια εδώ μεταξύ μας, χωρίς να τους γνωρίζουμε, κάποιοι άλλοι σκάουτερ του ΠΑΟΚ. Οπότε πάρθηκε η απόφαση να υπάρξει μια συνεργασία εδώ στο Κυκλάδες. Η σκέψη όμως και η προτάση αρχική ήταν να γίνει μια συνεργασία με κάποιο σωματείο, όπως κάνουν σε πανελλήνιο επίπεδο όλες οι μεγάλες ΠΑΕ. Ναι. Αυτό όμως μετά από όρημη σκέψη και συζητήσεις, και θα έλεγα και από δική μου προτροπή, χωρίς να θέλω να κερδίσω κάτι, δηλαδή τα εύσημα γι' αυτό, τους συνέστησα και με άκουσαν σε αυτό και θα φανεί και σε λίγες μέρες, ότι καλύτερο θα ήταν να έρθει ο ΠΑΟΚ εδώ, έστω από τη Σύρο που θα ξεκινήσει, μια και υπάρχει αυτή η καλή σχέση και συνεργασία με την ΕΠΣ, όπως ξεκίνησε πέρυσι με κάποιες χορηγίες και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Έτσι, όταν σου δίνουν κάτι δεν πρέπει να το κατηγορείς, όταν και ο άλλος το κάνει με την καρδιά του, έτσι. Και μετά η πορεία δείχνει τη σκοπιμότητα και οτιδήποτε άλλο. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή τη σκοπιμότητα που την όποια υπήρχε να αποδείξει ότι πραγματικά ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι με τις υποδομές και τις ακαδημίες. Δεν τους ενδιαφέρει απλά να φαίνονται και τίποτα άλλο. Να σας θυμίσω απλά, γιατί το έλεγα στο φίλο Σπύρο πριν μέρες, ότι ο ΠΑΟΚ επενδύει, αν δει τους προϋπολογισμούς, γύρω στα 2 εκατομμύρια το χρόνο στις ακαδημίες. Σε όλη την Ελλάδα, που δεν το κάνει καμία μεγάλη. Ναι, μας έλεγε και ένας αθλητής που είχε έρθει εδώ το Παναξιακού προχτές, ότι γίνεται φοβερή δουλειά στις υποδομές του ΠΑΟΚ. Φοβερή δουλειά. Αυτό λοιπόν, σαν μέγεθος και μόνο, σε τρομάζει. Και δείχνει και τη σοβαρότητα, που, την οποία έχω την ευκαιρία εγώ να τη δω και από κοντά. Όπα, τι έγινε. Επομένως κάποιοι συνεργαστή ίσως άλλαξαν τα πλάνα και αποφασίστηκε, εισηγήθηκε και πέρασε από τους ανώτερους στον ΠΑΟΚ να γίνει αυτή η συνεργασία με την ΕΠΣ Κυκλάδων υπό τη μορφή, θα έλεγα, προετοιμασίας των παιδιών για τις μεικτές ομάδες. Μάλιστα. Οπότε κάλεσε όλα τα σωματεία του νησιού που καλλιεργούν τμήματα που ασχολούν με τις υποδομές εδώ στο νησί. Τις μετέφερε τη σκέψη αυτά, δηλαδή προκειμένου να πας να κάνεις μια ακαδημία, να μαζέψεις 5 παιδιά καλά και άλλα 5 που είναι μέτρια και να κάνεις μια ακαδημία, αυτό δεν αναδεικνύει τόσο το. Είναι ζημιά για τα καλύτερα παιδιά που έχουν προοπτική. Οπότε αποφασίστηκε να θεσμοθετηθεί μια ελίτ ακαδημία που είχε γίνει και ένα πείραμα εδώ στη Σύρο πριν 3 χρόνια, να θυμάστε, και ναι. Και στην Πάρο μέχρι κάποιο σημείο, και να μαζεύω τα παιδιά που θα ξεχωρίζουν από τις ακαδημίες εδώ της Σύρου σε πρώτη φάση
και σιγά σιγά και από τα άλλα νησιά που είναι δύσκολο βέβαια. Εκεί ξαναγυρνάμε στο προηγούμενο θέμα το αυτοπλοϊκό το ρυθμό μας. Και να ξεκινήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα με τη συνεργασία πάντα των ακαδημιών χωρίς καμία υποχρέωση των ομάδων, ούτε για αδελφία, ούτε να συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ, ούτε πουθενά αλλού. Να φανεί η δουλειά, να βρεθεί ένας προπονητής μέσα από αξιολόγηση βιογραφικών. Σε αυτό να τονίσω ότι έχουμε τη συνεργασία και με το σύνδεσμο προπονητών Κυκλάδων που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά εδώ Κυκλάδες και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντική κίνηση. Οι προπονητές μας ήταν γραμμένοι από τη Βιωτία μέχρι την Κομωτινή προκειμένου να εξυπηρετούνται και να έχουν τα πτυχία τους. Και μετά, μέσα από εκεί, μέσα από την αξιολόγηση των βιογραφικών, να βρεθεί το άτομο που θα συνεργαστεί με την ΜΠΑΕ και θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα το πιλωτικό. Μάλιστα. Που πιστεύω είναι πολύ πρωτοποριακό και σημαντικό, χωρίς καμία αποχώρηση από κανέναν. Εμείς θα δώσουμε τις εγκαταστάσεις ανέπτυξης που μακάρι να αξιοποιηθούν και να φτιαχτούν γρήγορα στη συνεργασία με το Δήμο που ανήκει το γήπεδο. Οι ομάδες θα έχουν την υποχρέωση τις μέρες και τις ώρες που θα καλούνται τα παιδιά επίσημα πλέον μέσω της ΕΠΣ να συμμετάσχουν σε αυτές τις προπονήσεις. Θα συμμετάσχουν σε τουρνουά πανελλήνια και ίσως και πανευρωπαϊκά που είναι πολύ σημαντικό. Και σιγά σιγά να γίνονται προσθήκες και από τα γύρω νησιά, οι οποίες επαφές έγιναν και στην Τίνο και στη Μύκονο που είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε. Δηλαδή έγιναν επαφές με 9 ακαδημίες από Σύρο, Τίνο, Μύκονο και Άνδρο που ήταν εδώ για τα παιχνίδια που σας είπα πριν. Και μιλάμε πάντα για ηλικίες, να διευκρινίσουμε, 10 με 12. Ουσία, μπράβο, είναι η K12 που ήδη τρέχει σε εμάς και η K10 που δεν έχει τρέξει ακόμα, αλλά θα προετοιμάζεται για τη 12. Οπότε τα παιδιά αυτά μετά, αν έχουν δουλέψει 2 και 3 χρόνια μαζί, θα στελεχώσουν και τις νυχτές μας, την ΚΑΠΑ14 και την ΚΑΠΑ16, αν την ονομάσουμε έτσι, στα πανελλήνια πρωτάθλημα. Βέβαια, ο κύριος Λαγωνίδης μας είπε ότι αυτό το όλο σύστημα θα λειτουργήσει καλά για το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτοί οι παίκτες αργότερα θα τροφοδοτούν τις ομάδες κυριότερα εδώ Κυκλάδας. Και αυτό, αλλά και κάθε παιδί μέσα από την ακαδημία που συμμετέχει, έτσι, εκεί που ανήκει ουσιαστικά, θα έχει το κίνητρο να πάει στη μεικτή αυτή η ομάδα που λέμε. Έτσι, σαν μια μικρή εθνική ομάδα φαντάστηκε να δημιουργείται. Μάλιστα. Σε αυτόν τον τόπο. Που θα έχει κάθε παιδί το κίνητρο και καλύτερα να παίζει και να αποδίδει καλύτερα στην ομάδα του και να μπορέσει να επιλεχθεί στη μεικτή αυτή, στην ελίτ αυτή όπως τη λέγαμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τον χρόνο ο οποίος μας σκοτώνει. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να γίνει, κλείνοντας, ένα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι, διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Ωραία. Να μην γίνει το παραμικρό, έτσι, γιατί οι Κυκλαδίτες δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Έχουμε να κάνουμε πράγματα μαζί, πιστεύω. Πόσο μάλλον λογικό το ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Είναι λογικό να αφήσουμε στην άκρη τα όποια, θα έλεγα, μικροπολιτικές ή οτιδήποτε άλλο που δεν ταιριάζουν στο ποδόσφαιρο και στους Κυκλαδίτες. Και να πάμε να χαρούμε ένα όμορφο παιχνίδι και ο καλύτερος θα έλεγα να κερδίσει. Έτσι. Ωραία. Και λοιπόν, μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και μια μήνυ συνέντευξη όπως είχαμε κάνει, θυμάται ο Σπύρος. Θα το κάνουμε, γιατί όχι. Να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι αθλητές και όποιος άλλος είναι επίσημος παρευρεθεί να πει δύο λόγια πριν από το παιχνίδι. Ωραία. Ωραία. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μετά στο τέλος του πρωταθλήματος, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα για να κάνουμε πλέον μια αξιολόγηση ολοκληρωτική της χρονιάς που έγινε. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε και όποτε θέλετε είναι στη διάθεση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλά και χαιρετισμού στο Γεια σας.